σε λιγότερο από ένα μήνα περνάς βέρα. Ναι, τι ναι. γίνεται, είσαι έτοιμη? Που πιάνω απόψη ψυχολογικά. Ψυχολογικά είμαι έτοιμη, γιατί δεν το συνειδητοποιώ νομίζω ότι πάω να κάνω, διότι δεν το συνειδητοποιούσα ότι θα το κάνω. Σε πειράζει, είναι ωραίο. Τι εννοεί θα το κάνω. Όπως με το μωρό, ρε παιδί μου, ήρθε τυχαία το μωρό. Αν κάτσεις να τα βάλει σούλα κάτω να σκεφτεί πόσο μεγάλο είναι το πράγμα, νομίζω 100% να ήμασταν έτοιμοι ποτέ. Τι έχει κάνει και τι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα στις προετοιμασίες σου? Έχω κλείσει εκκλησία. Έχω βγάλει προσκλητήρια. Ο χώρος φτιάχνεται ακόμα, που θα είναι το πάρτι, και έχω καλέσει τους φίλους μου. Τούτα έχω κάνει. Τον νηφικό ακόμα το ψάχνουμε. Να μου το κάνει ο Μιχάλης Μολάζος, οπότε δεν ήξερα τι είναι να κάνει ακόμα. Ακόμα ναι, είμαστε σε δρόμο. Ξέρεις ότι είναι ένα μήνα πριν το γάμο όμως, ναι. Ωραία, έναν έκπληξη, θα προλάβω να αντιδράσω. Έναν κοντό, ένα μάξι, έναν λίγο πιο κεντρικό. Γιατί ο Μιχάλης ο Λάδος ξέρουμε ότι να το κάνει όπως το θέλεις εσύ, και εσύ πάντα και μια ιδιαιτερότητα πάνω των ηθικών ναι. του. Τι είναι την ιδιαιτερότητα που του είπες, θέλω Μιχάλη μου να την έχει? Λοιπόν, ό,τι του είπα, θα γίνει τίποτε πουτσίνα, γιατί έπεισε με ότι έπρεπε να γίνει έτσι. Με τον τρόπο δεν μου είπε, όχι, μεν το κάμισε, ξέρω εγώ. Θα είμαι καλό του τον, αλλά τούτο δεν ξέρω ούτε αν είναι κοντό, ούτε αν είναι μακρύ, ούτε αν είναι διάφανο, ούτε αν έχει οτιδήποτε πάνω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι έφτασε φιόγκους και λουλούδια, επειδή εμένα δεν μ' αρέσκουν. Μου ταιριάζουν στο στυλ, σε άλλες βλέπω τον αρέσκο μου, όπως ούτε και η δαντέλα μου ταιριάζει εμένα, και ένα λίγο έως πολλά εκκεντρικό. Τώρα θα κοντώνει μακρύ, δεν ξέρω, αλήθεια. Να είναι άσπρο. Ναι. Και για τούτο διαπραγματευτήκαμε πολλά με τον Μιχάλη, γιατί ήθελε έναν άλλο χρώμα, αλλά θέλω τον ανάσπρο. Είναι τα χρώμα, ήθελε ροζ. Κόκκινο. Τρόπο που είναι να πάει στην εκκλησία ή να πάει με τα πόδια. Τούτον δέχουμε suggestions, δέχουμε ιδέες, γιατί οι τρόποι που θέλω είναι πιο καλοκαιρινοί και δεν μπορώ να τους κάνω 21 του Γενάρη. Αμάξα δηλαδή που σκεφτείτε? Όχι, όχι, αμάξα. Σκέφτομαι να φτιάχναμε σε κανένα φορτηγού ή στην Κάσο να πιέναμε, αλλά ο εν πάει τώρα. Την πρώτη νύχτα του γάμου, τι με το μωρό, χωρίς το μωρό. Χωρίς το μωρό, βέβαια. Τι ερώτηση είναι τούτη, Έλενα? Δεν ξέρω πώς το κάνετε, βέβαια, αν έχετε μωρό. Το μωρό θα μείνει με τη γιαγιά μου, κατά πάσα πιθανότητα. Και εμείς θα πάμε σε έναν ωραίο ξενοδοχείο να απολαύσουμε την πρώτη νύχτα του γάμου. Και μήναν του μέλητος ή ακόμα δεν κανονίσατε? Είδαμε πέ μου τον νηφικό να κανονίσεις, αλλά αν κανονίσεις το ταξίδι είναι να σε παραδεχτώ. Και όμως το ταξίδι είναι πιο κοντά στο να το κλείσουμε παρά να κανονίσω τον νηφικό και τα υπόλοιπα που είναι άμεσα προέναμεση προτεραιότητα. Θα πάμε κατά Αμερικάς. Βλέπω να μην είσαι σκητσαμέ, Μαριλένη μου. Γιατί? Δεν ξέρεις, μπορεί να περάσει ένας παραγωγός και σου πει είσαι αυτό που θέλουμε. Φαντάστηκες τόσα εκατομμύρια να ψάχνουν το American Dream και να με καρτερού. Έναν τέλειο. Μακάρι να πιάσει ευχή σου. Να φεύγεις. Εύκολα, νομίζω. Από τη στιγμή που με ακολουθεί το μωρό, να με ακολουθήσει ο Πέτρος και κατ' επέκταση των μωρών. Σκέφτεστε για δεύτερο? Σίγουρα. Σύντομα, μετά το γάμο, έχετε το προγραμματισμένο ή αν έρθει? Αν έρθει και εντάξει, πραγματικά το σύμπαν ο Θεός ξέρει που τούτα, δεν μπορείς να το ορίσεις εσύ. Να θέλεις αγοράκι μπάλα ή κοριτσάκι? Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, αλλά θα ήθελα να κάνω κοριτσάκι, να κάνω το χαρτίρι του παπά. Πριν σκέφτεσαι ότι εγώ θα κάνω παιδί, να είμαι αυστηρή ή να είμαι πιο χαλαρή? Παναγιά μου, σίγουρα, εντάξει, σκέφτομαι ότι να με αυστηρίζω να κάνω έτσι, αλλά τούτο που έκαμε ήταν πολλά σωστή ερώτηση, διότι νομίζω ότι όλες μας λέμε πάρα πολλά πράγματα και τελικά αν κάνεις μωρό, δεν κάνεις τίποτε που είναι από που νομίζεις. Διότι κάθε μωρό έχει τη δική του προσωπικότητα, την οποία δεν μπορείς εσύ να ορίσεις και ούτε πρέπει να ορίσεις, αν με ρωτάς. Και ανατρέπεις σου τα πάντα, όλη σου την κοσμοθεωρία για το πώς πρέπει να βάλεις τα πράγματα. Ποια στιγμή είναι αυτή που σε έχει συγκινήσει περισσότερο στο γιο σου και θυμάσαι, ας πούμε, πολύ έντονα? Κάθε μέρα συγκινεί με, ρε παιδί μου, το μωρό μου, όπως φαντάζομαι όλες τις μαμάδες. Η πιο πρόσφατη που έχω ήταν που καθόμασταν χτες στον καραπέ, βλέπαμε το Μαγαδασκάρι και ενθουσιάζεται του.
Και σε μια φάση έτσι ακούμπησε μάνα μου, έρχεται να με χαϊδεύει. Και γύρισα να φιλήσα το στο λαιμό μου, όχι μανούλα, έτσι, έτσι φιλάμε. Μόρι, ρε καρπάξε με, ρε φίλησε με. Άρα, οι ώρες οι καλές να σε ευχηθούμε. Τα δικά σου να σε ευχηθώ εγώ. Ευχαριστώ πολύ, πενάρτη σειρά μου. Θέλεις, ψήνεσαι, βλέπω σε. Σιγά. Να σε ευχηθώ ό,τι επιθυμείς για το γιόκα σου, για την οικογένειά σου. Τι άλλο να σου ευχηθώ, Μαριλένη μου, και καλές επιτυχίες να σε ευχηθώ. Και καλές γιορτές. Ευχαριστώ, κούκλα μου, επίσης. Καλό νέο έτος σε όλους σας.